για τον εγκλωβισμό των αποκλεισμένων επενεύει η πυροσβεστική υπηρεσία και η ελληνική ομάδα διάσωσης. Έχουμε φτάσει στο Γομάτι, σε ακόμη μια περιοχή εδώ της Βόρειας Χαλκιδικής, η οποία μετρά τις πληγές της. Πληγές που είναι βαθιές και δυστυχώς θα μείνουν για πολύ καιρό ανεξίτηλες στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής, αλλά και όλων ημών των επισκεπτών που πραγματικά δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Το χάρο με τα μάτια τους είδαν κάτοικοι του Γωματίου κατά τη διάρκεια της νεροποντής που σημειώθηκε τη χθεσινή νύχτα. Οι ιδιοκτήτες του κυροπλαστείου που βλέπετε παρέμειναν επί 4 ώρες στην οροφή της επιχείρησής τους και για τον απεγκλωβισμό τους επενεύει η ελληνική ομάδα διάσωσης με βάρκα. Έφαγαν 5 ώρες, ήμασταν πάνω σκαλωμένοι στα σίδερα, γιατί πού θα να μπουν και αυτοί, τι να μας σώσουν. Γιατί αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν. Έπεσε μετά και έτσι και φέραν τη βάρκα και μας βγάλαν. Γιατί και το χώμα από κάτω. Ήσασταν πολλές ώρες πάνω. Γύρω στις 4-5 ώρες. Εκεί πάνω στα σίδερα. Ναι, ναι, πάνω στα σίδερα. Στα σίδερα. Στα αρχεία που έχει το κτίριο, και αλλά. Όχι, και σίδερα το κτίριο από μέσα. Ευτυχώς δηλαδή που ήταν την καραζόπορτα κράτησε και βάλαμε το αυτοκίνητο πίσω. Αλλιώς αν έσπανε μπροστά από την καραζόπορτα. Θα γινόταν μέσα κομμάτια. Αλλά κράτησε την καραζόπορτα και άντεξε δηλαδή. Εμείς ακούγαμε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο δελτίο μας κατά τη διάρκεια της σύνδεσής μας, αλλά δεν φανταζόμασταν τέτοια κατάσταση. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Αν μπείτε μέσα και δείτε, η λάσπη ήταν ένα μέτρο. Το νερό όταν πλημμύρισε ήταν στο 1,5-2 μέτρα κοντά. Δηλαδή ήταν έτσι και άνοιγε η καραζόπορτα. Δίπλα στην επιχείρηση υπάρχει χήμαρος, ο οποίος είχε υπερχυλήσει. Η καταστροφή της επιχείρησης είναι ολοσχερής και έχει φέρει σε απόλυτη απόγνωση τους ιδιοκτήτες. Ολική καταστροφή, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι τα πάντα καταστραμμένα μέσα, όλα. Μηχανήματα, όλα ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, τα πάντα. Τι επικράτησε χθες το βράδυ δηλαδή εδώ στην περιοχή? Επικράτησε, παιδινά, αυτή η κακοκαιρία, αυτό το η ζημία. Όλοι τα ρέματα δεν ήταν ανοιγμένα από το... που πρέπει να κάνουν κάποια ρέματα πρέπει να τα βολεύσουν. Τη στιγμή που μας έστειλαν εδώ για βιομηχανική ζώνη, έπρεπε να τα... μελετήσουν αυτά τα πράγματα. Τι μόνο να στείλουμε τον κόσμο έξω να κάνουν δουλειές? Δεν έπρεπε να τα φτιάξουν? Φωνάζαμε τόσο καιρό. Πού κάνατε τα παραπονά σας τόσο καιρό? Σε όλους τα κάναμε. Ενώ η αρχική άδεια και μάλιστα σε πρόγραμμα από τον ΟΕΔ ήταν, από τον ΕΟΜΕΓ, ήταν για να γίνει μέσα στο χωριό, την ανάγκασαν να ξαναβγεί άδεια, να ξαναεγκριθούν όλα από την αρχή, αγοράζοντας ένα κτήμα έξω από το χωριό και μάλιστα χαρακτηρίζοντας την περιοχή βιομηχανική. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτή χωρίς καμιά υποδομή να είναι βιομηχανική περιοχή? Είναι δυνατόν? Και αυτή τη στιγμή με μια φυσική καταστροφή, εντάξει, φυσικά φαινόμενα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα συμβούν. Λοιπόν, ήρθε το νερό και γέμισε μέχρι τα πρώτα παράθυρα και μέσα κολυμπούσαν τα πράγματα σε 2-3 μέτρα νερό. Οι άνθρωποι βγήκαν από τη στέγη. Επί 5 ώρες ήταν κρεμασμένοι πα στα σίδερα. Τακτοποιήσαν αυτοί που μας βγάλαν εδώ. Εμείς θα το κάνουμε στο σπίτι κάτω. Και η πολυδομία δεν μας έδωσε, ενώ βγήκαν τα πάντα όλα με το πρόγραμμα εκεί. Όταν πήγα να πάρω άδεια, λέει η πολυδομία δεν γίνεται εκεί. Έδωσαμε, λέει, βιομηχανική ζώνη. Φτιάξτε να κιόλα να έδωσε βιομηχανική ζώνη. Ανοίξτε τα ρέματα, κάντε κάτι. 200.000 ζημία εγώ τώρα μέσα, με δάνεια. Με δάνεια όλα αυτά. Με υποχρέωσαν να έρθω να πάρω χωράφι, να κάνω το χτίσμα από την αρχή. Άμεσα να φροντίσει η νομαρχία αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν λεφτά. Είναι μεγάλη ανάγκη. Έχει καταστραφεί ο κόσμος. Άμεσα να φροντίσει την ομαρχία, να πάρουν χρήματα. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Μετά τη ζωή, βλέπουμε όμως και τι γίνεται. Φανταστείτε τώρα να είναι και στη φυλακή δηλαδή. Έπαθαν τι έπαθαν, να καταλήξουν και στη φυλακή. Καλύπτονται τα σημάδια της καταστροφής όσο πλησιάζουμε προς το Γομάτι. Πίσω μου, όπως μπορείτε να διακρίνετε, έχει φύγει ένα σημαντικό κομμάτι από το έδαφος και η άσφαλτος, η μισή, είναι στον αέρα. Ενώ αριστερά μου τα νερά. Τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από το βουνό συνεχίζουν την πορεία τους, περνώντας ουσιαστικά μέσα από τον οικισμό. Πρώτη φορά. Έχω εγώ εδώ 29 χρόνια. 29-30 χρόνια. 30 χρόνια έχω εδώ. Πρώτη φορά. Πώς ξεκίνησαν? Γύρω στις 5.30 ώρα ήταν τα μεσάνυχτα. Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη. Όλη νύχτα έβρεχε. Πολύ. Πολύ νερό. Κατέβασε από τα βουνά εδώ? Από τα βουνά, ναι. Πάρα πολύ νερό. Από τα βουνά κατέβασε πολύ νερό και εδώ πιο πάνω είχε μια γέφυρα, πάει και η γέφυρα, είχαμε και ένα γουρουνουκούμασο, που λέμε η μισκουριάτικα, πάει και το γουρουνουκούμασο, πάνω όλα. Κόσμος κινδύνευσε? Κόσμος όχι. Κόσμος δεν κινδύνευσε. Μόνο οι ιδιοκτήτες εκείνης της μονάδας. Στο κυροπλαστείο, ναι.
Μέσα στο χωριό όχι. Μέσα στο χωριό όχι. Φοβάστε για κάποια επόμενη νεροποντή? Φοβούμαστε, για δεν φοβούμαστε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ φοβούμαστε. Τι λίγο είναι. Ήδη βρέχει τώρα που μιλάμε. Βρέχει, ναι, ναι. Αυτό βλέπω κι εγώ, ότι βρέχει. Όχι, Παναγία μου, τέτοιο κακό να μην μας ξαναέρθει. Είναι όλο θέλημα Θεού. Από χθες το μεσημέρι, από το πρωί έβρεχε λίγο-λίγο, μέχρι τις 2 η ώρα όλα πήγαν καλά. Μετά από εκεί, δεν ξέρω που το βρήκε ο Θεός το νερό. Και το ρέξε μόνο στο κομμάτι. Το πρωί δεν είχαμε ρεύμα, οτέ, δεν είχαμε. Έχουν σπάσει και τα δύο τα δίκτυα του νερού, γιατί έχουμε ένα με φυσική ροή και τ' άλλο με γεώτρηση. Προσπαθούμε να κάνουμε τη γεώτρηση, να δώσουμε νερό στο χωριό. Κοπαλάμε άμμο. Πιστεύω μέχρι το βράδυ να πάμε το νερό. Τώρα για το φυσική ροή το νερό, εκείνο θα αργήσει κανένα 2-3 μέρες. Κάτω στην παραλία, στο Δεβελίκι, στον πύργο εκεί. Στη θέση πύργο που είπατε, εκείνο ξεχάσουμε, δεν υπάρχει. Ξεχάσουμε, δεν υπάρχει. Έχει τουλάχιστον 3 μέτρα μπάζο. Μάλιστα. Στο Δεβελίκι. Στο Δεβελίκι έχουν γίνει καταστροφές σε σπίτια. Συνέχεια τρέχουμε. Ευτυχώς ήρθαν σήμερα και ο κύριος Νομάρχης, έδωσε και αυστηρές διαταγές. Βρήκε εργολάβο, πήρε το έργο κατά μήκος στο δρόμο πλανά Γωμάτι και προς την Ιερισσό. Γιατί είχαμε καταπτώσεις. Βέβαια αυτές τις βολέψαμε τις καταπτώσεις. Τώρα άρχισε και έδωσαν το δρόμο και σε κυκλοφορία. Ο εργολάβος θα παραμείνει πολλές μέρες εδώ, από ό,τι είπε ο κύριος Νομάρχης. Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Έχουμε ζημιές σε 2 γέφυρες.